Θείο Πνεύματι, κράτε ο φύσαν, ειν γένε οφρόνο φρόνος, αγρυπίνα, ως φράδιο ὅθεν Χριστού δόξα σφίσα τη χαριτή, πηγάς θαυμάτων βλιστάνις της πέρασι. μάρτισεν δόξε, Χριστόν τον Θεόν ηκετεύε, δωρήσας Τη 23η του μηνό Ιουνίου. Αγριπίνη Παύλη, Βάση και Αγαθονίκη των Μαρτύρων. Αριστοκλέου, Δημητριανού και Αθανασίου των Εν Κύπρο Μαρτύρων. Ευστοχίου, Γαίου, Λολία, Πρόβη και Ουρβανού των Μαρτύρων. Αθανασίου, Επισκόπου Χιτρών τη Κύπρου. Νικήτα Θηβαίου, Θεοδόρου Γρηγορίου και Δανιήλ των Οσίων βαρβάρου οσίου του πενταπολίτου. Η Αγία Μάρτης Αγρυπίνα Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Είναι η φράση του Κυρίου που σημαίνει ότι είναι μακάρι οι ελεήμονες, οι ευσπλαχνικοί και επιικείς, που συμπονούν στην δυστυχία του πλησίον, διότι αυτοί θα ελεηθούν από τον Θεό την ημέρα της Κρίσεως. Μία τέτοια ευσπλαχνική ύπαρξη ήταν και η Ρωμαία χριστιανή αγριπίνα. Απέφυγε τον γάμο με την θέλησή της και προτίμησε να κάνει δικούς της τους δυστυχισμένους της Εκκλησίας. Την περιουσία της διέθετε για να τρέφει τους πεινασμένου και να περιποιείτε τους ασθενείς. Μάλιστα, όσες φορές είχε ανάγκη η Εκκλησία της Ρώμης, η Αγρυπίνα έτρεχε πρώτη να προσφέρει όλα τα απαραίτητα. Αλλά η Αγία αυτή ψυχή δεν προσέφερε μόνο υλικά αγαθά, προσέφερε και πνευματικά. Έφερε στην χριστιανική πίστη πολλές νέες γυναίκες από την πλάνη της ειδωλολατρίας. Αυτό βέβαια δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τους ειδωλολάτρες. Την κατήγγυλαν λοιπόν στις αρχές και έτσι η Αγρυπίνα συνελήφθη. Τότε ομολόγησε ότι αυτό που κάνει το κάνει με την θέλησή της για να οδηγούνται όσο το δυνατόν περισσότερες ψυχές στον δρόμο της σωτηρίας. Ο ανακριτής της, χωρίς να καθυστερήσει, διέταξε και την μαστίγωσαν ανελέητα. Έπειτα, αφού έσχισαν τις άρκες της και έσπασαν τα κόκαλά της, η Αγρυπίνα παρέδωσε στο Θεό την Αγία Ψυχή της. Οι Άγιοι Μάρτυρες Αριστοκλής ο Πρεσβύτερος, Δημητριανός ο Διάκονος και Αθανάσιος ο Αναγνώστης. Και οι τρεις ήσαν Κύπριοι και έζησαν κατά τον διωγμό της Εκκλησίας επί Διοκλητιανού. Ο Αριστοκλής στην αρχή δεν θέλησε να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή του, διότι ήθελε να συνεχίσει την πνευματική οικοδομή των εν Χριστώ αδελφών του. Ανέβηκε λοιπόν σε ένα βουνό και κρύφτηκε μέσα σε μία σπηλιά. Αλλά από εκεί μάθαινε ότι στις πόλεις πολλοί πιστοί έχυναν το αίμα τους θαραλέα για την Αγία Πίστη του Χριστού. Ο Αριστοκλής έκρινε ότι δεν του επιτρεπόταν ως ιερέας που ήταν να βρίσκεται σε ασφάλεια ενώ λαϊκοί, γυναίκες και παιδιά αψηφούσαν τα ξύφη και τη φωτιά και πότιζαν με το αίμα του στο δένδρο του Ευαγγελίου. Έκανε λοιπόν τον σταυρό του και κατέβηκε στην Σαλαμίνα της Κύπρου. Πήγε στο ναό της πόλης, όπου βρήκε προσευχομένου τον διάκονο Δημητριανό και τον αναγνώστη Αθανάσιο. Συμπροσευχήθηκαν και μετά από συνεννόηση βγήκαν και οι τρεις, και στήριζαν τους διοκομένους αδελφούς τους. Μόλις πληροφορήθηκε αυτό ο ειδωλολάτρης ηγεμόνας τους συνέλαβε και αφού απέτυχε να τους νικήσει με υποσχέσεις και απειλές, μετά από πολλά βασανιστήρια τους απεκεφάλισε. Οι Άγιοι Μάρτυρες ευστόχιος ο Πρεσβύτερος, Γάιος ο Ανιψιός του, και τα παιδιά αυτού Λολία, Πρόδη και Ουρβανός. Κατάγονταν από την πόλη των Ουσάδων και υπήρξαν στα χρόνια των βασιλέων Μαξιμιανού και Αγρίπα κατά το έτος 300 μετά Χριστόν. Ο Ευστόχιος στην αρχή ήτο ιερεύς των ιδόλων, αλλά όταν είδε το ανδρείο φρόνημα των χριστιανών μπροστά στα μαρτύρια, προσήλθε στον επίσκοπο Αντιοχίας Ευδόξιο βαπτίστηκε χριστιανός και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Κατόπιν μετέβη στα λίστρα της Λικαονίας και εκεί βρήκε τους συγγενείς του, τον Γάιο με τα τρία παιδιά του, Λολία, Πρόβη και Ουρβανό και τους βάπτισε χριστιανούς. Όταν συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες, αφού τον κρέμασαν πάνω σε ένα ξύλο, ξέσχισαν τις άργες του». Κατόπιν οδηγήθηκε μαζί με τον Γάιο και τα παιδιά του στον ηγεμόνα της Αγκύρας Αγρυπίνο, όπου όλοι αρνήθηκαν να αρνηθούν τον Χριστό. Τότε όλους τους βασάνισαν με φρικτά και βάρβαρα βασανιστήρια και επειδή έμειναν σταθεροί στην πίστη τους, τελικά τους αποκεφάλισαν και ανέβηκαν έτσι στεφανοφόροι στα ουράνια.